ότι με την ευκαιρία της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό επίτευγμα, κυρίως για έναν επαρχιακό ιδιωτικό ραδιοσταθμό, εάν καταφέρναμε να συνδυάσουμε μηνύματα ή συνεντεύξεις των αρχηγών της Ορθοδοξίας από τα ιερά κέντρα τους. Μετά από προετοιμασία ενός ολόκληρου μήνα, κατορθώσαμε όντως να παρουσιάσουμε στις 3 Μαρτίου 1990 την αποκλειστική αυτή εκπομπή που είχαμε σχεδιάσει, η οποία συμπεριέλαβε συνέντευξη του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Διοδόρου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παρθενίου, αλλά και μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, που μας μετέφερε ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης Μελίτων Καράς, σήμερα Μητροπολίτης Φιλαδελφίας. Ο πιο χυμαρώδης στο λόγο υπήρξε ο Πατριάρχης Παρθένιος. Μέσα σε 14 λεπτά ωφέλιμου ραδιοφωνικού χρόνου άνοιξε διάπλατη την ψυχή του και άφησε να διαφανεί η ζέουσα αγωνία και η ζωντανή ελπίδα του για την Αφρικανική αλλά και την Οικουμενική Ορθοδοξία, την πορεία του διαλόγου των Εκκλησιών, τις σχέσεις μας με το Ισλάμ, επισημένοντας σε κάθε περίπτωση τις αρετές της αγάπης και της μετάνοιας ως εργαλεία σύγχρονης ιεραποστολής. Καταρχάς, ο Πατριάρχης Παρθένιος απαντά στην ερώτηση περί της προσέγγισης Ορθοδόξων και μη, για την πορεία δηλαδή του διαχριστιανικού διαλόγου με απότερη βλέψη την Ένωση των Εκκλησιών. Δεδομένης της συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων σε διάφορες χώρες, βλέπει την αναγκαιότητα κοινού εορτασμού του Πάσχα ως βήμα προς την Ένωση των Εκκλησιών, η οποία πάντως, λέει, είναι και θέλημα Θεού και προσευχή του Χριστού μας. Σχεδόν εν αγώνια προτρέπει τους ραδιοφωνικούς ακροατές μας. Πρέπει να βοηθήσουμε τον ίδιο τον Χριστό στον αγώνα του, εννοώντας προς την Ένωση, την οποία στη συνέχεια οραματίζεται όχι μόνο σαν διεκκλησιαστική, αλλά και ως διανθρώπινη υπόθεση. Ως προς τους διαλόγους, πεπειραμένος και σοφός ήδη επί του θέματος εξαιτίας της μακρόχρονης εμπειρίας του, διαπιστώνει αφενός μεν τις δυσκολίες τους, αφετέρου δε την αναγκαιότητα να ανταμώνονται Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Προτεστάντες, ώστε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Και η γνωριμία αυτή έγινε στην απαλλαγή όλων των πλευρών από τις εφάμαρτες ιδεολογίες της ζωής των Εκκλησιών. Βαρισίμαντος αυτός ο λόγος υπονοεί εμέσως πλην σαφώς τα βαρύδια που κατά καιρούς και περιστάσεις σορεύονται στο σαφές και ξεκάθαρο χριστιανικό τοπίο, σκιάζοντας ή μερίζοντας τον ίδιο τον Χριστό. Προτείνει ευθασός να μιλήσουμε σαν να γεννηθήκαμε τώρα, ώστε να επιτευχθεί η ένωση μυαλού, ζωής και προσφοράς, μια ένωση όχι μόνο δογματική. Ερμηνεύοντας αυτή την πρότασή του, εστιάζει στην αναγκαιότητα της αγαστής συνύπαρξης όλων των ανθρώπων, όχι μονάχα των χριστιανών.